Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούργιο επεισόδιο του Ηρακλή, νούμερο 47 αυτό το συγκεκριμένο. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κομβική φάση της χρονιάς. Μετά από 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα έχουμε 12 βαθμούς, με 4 νίκες και μια ήττα τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα. Το Champions League όμως παίξαμε με την Tottenham την πρώτη αγωνιστική και προηγηθήκαμε 1-0, αλλά δεχτήκαμε 3 γκολ μετά από την Tottenham, η οποία κατάφερε και έλεγξε το παιχνίδι και στο τέλος πήρε την νίκη με 2 γκολ σε 3 λεπτά. Σήμερα έχουμε μάτς με Real Madrid, με Xanthi για τη Super League και με Levadiacos για τη Super League. Πάρα πολύ σημαντικά μάτς αυτά. Αρχής γενομένης το μάτς για το Champions League είναι ίσως με τη μεγαλύτερη ομάδα που έχουμε αγωνιστεί ποτέ, τη Real Madrid. Έχουμε και ένα γνώριμο εκεί πέρα στη Real, τον Razvan Lucescu που είναι προπονητής. Εντάξει, μάνατζερ είσαι, ο καθένας έχει όνειρα, γιατί όχι, μπορεί κάποια στιγμή ο Ρασβάνο Λουτσέσκου να βρεθεί στον πάγκο της Real Madrid, ειδικά τώρα που δεν πάει και καλά ο Λοπετέγκη, μπορεί του χρόνου να δούμε κανένα Λουτσέσκου στον πάγκο της Real Madrid. Λοιπόν, πολύ μιλάω και λίγα πράγματα δείχνω εδώ στο παιχνίδι. Πάμε αμέσως για το match του Champions League απέναντι στη Real Madrid μέσα στο Santiago Bernabéu. Και το τεράστιο αυτό match με τη Real Madrid ήρθε. Ήρθε η μέρα, προσγειωθήκαμε στην Ισπανική πρωτεύουσα, στη Μαδρίτη, και θα αντιμετωπίσουμε στο σημερινό αγώνα την Real Madrid με τα 12, αν δεν κάνω λάθος, Champions League. Στο 1.50 η απόδοση της Real, προφανώς είναι το φαβορί, με τις λευκές εμφανίσεις, εμείς με τις γαλανόλευκες. Διαιτητής ο Πάολο Ταλιαβέντο, πάρα πολύ γνωστός, διάσημος διαιτητής, πολύ καλός διαιτητής. Με 4,5 αστέρια προπονητής, όπως είπαμε, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και πιθανή εντεκάδα της Real από ό,τι βλέπω είναι Rajković, Carvajal, Upamecano, Sergio Ramos, Nacho, Casemiro Σεμπάγιος, Sané, Isco, Cristiano Ronaldo και Gabriel Barbosa. Τρομάζει η εντεκάδα της Real σίγουρα. Εμείς τα κατέβουμε με στεριάκι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά Ζορζέν, Τζορντάνο και Σπορτέλη, ο δίδυμος στα center back. Μπροκχάμερ από αριστερά. Τελγκουντίτσε, Ιμπραήμ και Κόπολα. Δεξιά ο Άλσμαν, αριστερά ο Γκόμες και στην κορυφή ο Πολάτ. Ίδια εντεκάδα με τον Πάουκ, απλά τους έβγαλα όλους και τους έβαλα έναν για να τους παρουσιάσω πιο εύκολα. Βασίλης Μπάρκας κάτω από τα δοκάρια θα είναι στον πάγκο, συγγνώμη. Ματ Χιούζ, Μπέστε, Σιώπης, Μιλόγεβιτς, Έμπουλα και Frank Evina. Αυτή θα είναι η εντεκάδα μας. Θα παίξουμε με αντεπιθέσεις, με δομημένο σχήμα και ξέρω εγώ, ο Θεός βοηθός. Οι ομάδες ζεσταίνονται για να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Η Real θα κατέβει με αυτή την εντεκάδα που είδαμε, ναι. Με αυτή την εντεκάδα που είδαμε. Δεν άλλαξε κάτι. Είμαστε τα underdogs, είμαστε το outsider που λένε. Και στη Central Real ξεκινάει το match. Κατάμεστο νομίζω πρέπει να είναι τον Μπερναμπέου, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλο match. Εμπειρίες έχουμε να πάρουμε από αυτό το match. Γκόμες στο corner, για να δούμε. Παραλίγο εκεί πέρα να ανοίξουμε το σκορ από μια έτσι φάση αποστημένο. Ο Rajković βγήκε και μάζεψε. Ρονάλντο από αριστερά. Ωποποποπο, Αναγία μου. Τα 37 του βέβαια Ρονάλντο, εντάξει, οκ. Αλλά άμα δείτε στατιστικά τρομάζουν. Ακόμα και τώρα. Ίσκο, Γκάμπριελ Μπαρμπόσα, τέτα-τέτ, 1-0. Χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Δεν αντέδρασε καν ο Στεριάκης. 1-0 η Real με τον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα. Φοβερή assist του Ίσκο. Κοιμήθηκε η άμυνά μας. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ Νάτσο, ο οποίος για κάποιο λόγο παίζει αριστερό μπακ. Δεν ξέρω. Ίσκο, κοιτάξτε εδώ σέντρα. Πρέπει να είχαν ανέβει τα center back για να παίξουμε τεχνητό offside. Κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μετράει είναι ότι η Real πολύ άνετα και πολύ γρήγορα ανοίγει το σκορ. Σε ένα μάτς που σίγουρα θεωρώ ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός να πούμε ότι έχουμε να διεκδικήσουμε κάτι. Βέβαια, κάθε μάτς μπαίνουμε για να το παίξουμε. Ίσκο στο corner. Διώχνουν οι παίχτες μας. Μπαρμπόσα παραλίγο να κάνει το 2-0 στο 16 και το παιχνίδι κάπου εδώ και τυπικά νομίζω να τελειώσει. Μπροκ Χάμερ στο φάουλ. Θα ψάξει πολύ ωραία τον Άλσμαν. Για να δούμε ο Άλσμαν. Την έχει την καλή σέντρα. Δεύτερο δοκάρι ο Γκόμεζ όμως ελέγχει. Γυρνάει για τον Πολάτ. Κόντρα ριμπάλα. Άλσμαν 1-1. Ο επόπτης πάει σέντρα και 1-1 ισοφαρίζουμε με τον Μάικλ Άλσμαν από το πουθενά. Και φαίνεται ότι μπροστά κάτι μπορούμε να κάνουμε. Δεν φαίνεται τόσο καλή η άμυνα της Ρεάλ. Ειδικά με τον Νάτσο αριστερό μπακ. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το Νάτσο αριστερό μπακ. Συνήθως δεξιά τον βλέπω in real life. Εντάξει, σίγουρα παίζει και από αριστερά, αλλά μου φαίνεται πολύ τολμηρή κίνηση να έχει τον Νάτσο βασικό. Εντάξει, με τον Ηρακλή παίζει, οκ. Okay, αλλά ξέρω εγώ. Λοιπόν, ας γίνουμε λίγο πιο δημιουργικοί. Έτσι κι αλλιώς το σκορ και η εμφάνιση μας δίνει ελπίδες να ονειρευόμαστε, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Κακή εμφάνιση από αρκετούς παίχτες, μιας και η Real πλέον μας πατάει μες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά φάουλ με τον Μπροκ Χάμερ. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το 1-1. Αλλά αυτή τη φορά η Real εύκολα βγάζει την μπάλα από την άμυνά της. Σεμπάγιος. Περνάει όλη την ομάδα Σεμπάγιος και τελειώνει τη φάση. Οκ. 2-1 με τον Ντάνι Σεμπάγιος. Κοιτάξτε εδώ. Η φάση. Ένα θα τον κόψει με φάουλ έστω. Ας του κλωτσίσει ένα πόδι κάτι. Εντάξει, δεν παίζεται. Τι να λέμε τώρα. Όποτε θέλουν μας βάζουν γκολ. Ίσως πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ασύνδετη της άμυνα. Θα μπορούσα να πω. Δεν ξέρω. Και αν αυτό ισχύει να σου πω πολύ. Ζορζέν πάντα όλα αυτά κόβει και δίνει στον Άλσμαν, ο οποίος θα ξεκινήσει το sprint. Από αρκετά πίσω. Ο Πολάτ έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Άλσμαν κλείνεται. Πολύ ωραία για τον Πολάτ. Τέταρτο ο Γερμανός. Όχι ρε Πολάτ. Όχι τέτοιο. Μην το χάνεις έτσι. Ευκαιρία να πάμε με το 2-2 στο ημίχρονο. Φοβερό τέταρτο του Πολάτ. Της μπαταλήσαμε την ευκαιρία όμως δυστυχώς. Και το ημίχρονο τελειώνει στο 2-1. Εντάξει. Θα μπορούσαμε να ήμασταν και πολύ χειρότερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε τι θέλουμε από το μάτι τους. Λέω, θέλουμε να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα και να κάνουμε την Ευρώπη να παραμιλάει, ή θέλουμε απλά να έρθουμε και να χάσουμε υποκύπτοντας στην ανωτερότητα της Real Madrid. Τα λέω ποιητικά όμως. Μπας και τους εμπνεύσω. Εκεί ήτανε φάουλ και δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε ο Ιταλός. Οκ, σφυρίζει έδρα, σφυρίζει μεγάλη ομάδα. Αναμενόμενο. Καρβαχάλ από δεξιά. Σέντρα και αυτό γκολ τους πορτέλει. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω αν επειδή παίζουμε με δύσκολες ομάδες φταίει αυτό, αλλά ο Στεριάκης φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, πιθανόν και άλλοι τερματοφλέξεις να το τρώγαν αυτό γκολ, γιατί είναι χαζό το μάνατζερ τώρα έτσι όπως μπήκε. Έτσι αλλιώς λέει εδώ ότι ο Στεριάκης δεν φταίει. Οκ. Μπροκ Χάμερ, Κόπολα. Και αυτό είναι φάουλ και είναι και δεύτερη κάρτα κανονικά στον Καρβαχάλ εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Δεν περιμένουμε από την UEFA να μας σεβαστεί. Είναι γνωστό αυτό. Δεν σέβεται τις ομάδες οι οποίες προσυμμετέχουν στον θεσμό. Ειδικά με ομάδες αντι Real Madrid τις αντιμέτωπες. Ρονάλντο 4-1. Οκ, πλέον γίνεται κατάλληλο για ανηλίκους, νομίζω παιδιά. Οπότε όσοι είστε κάτω 18 μπορείτε να κλείσετε το βίντεο κάπου εδώ. Ή να το προχωρήσετε πιο μετά, μιας και το σκορ ξεφεύγει πλέον. Και πολύ κακή εμφάνιση από τον Μπροκ Χάμερ. Θα μπει ο Μπέστε. Και άλλοι κάνουν κακή εμφάνιση. Και ο Σπορτέλη θα μπει ο Χιούζ. Εντάξει, okay, φτάνουμε σε σημείο να αλλάζουμε την άμυνά μας ενώ χάνουμε 4-1. Ενώ θα έπρεπε να αλλάζουμε την επίθεση, μπας και κάνουμε τίποτα μπροστά. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Εντάξει, okay, με τη Real παίζουμε. Αναμενόμενο. Πολάτ θα βγάλει τη σέντρα, κόντρα ριμπάλα. Βγήκε και ο Ρajković, δεν ξέρω τη φάση εκεί πέρα. Εγαμώ την ατυχία μου ρε φίλε. Sorry ρε παιδιά που μιλάω έτσι, αλλά η Μάρτον. Λοιπόν, ελεύθερο με τον Ρajković. Upamecano, Sergio Ramos, Σεμπάγιος. Βέβαια μας νοιάζει το μάτς και της Marseille με την Tottenham, έτσι. Της Tottenham βασικά με τη Marseille, νομίζω παίζουν στο Λονδίνο. Μιας και εντάξει είπαμε, τρίτη θέση κυνηγάμε, δεν κυνηγάμε. Ισού τώρα έπιασε ο Σανέ και τι έγιωξε ο Στεριάκης εκεί πέρα. Λοιπόν, και τρίτη και τελευταία αλλαγή, έξω ο Πολάτη, μέσα ο Εβίνα. Μπας και καταφέρει αυτός να κάνει κάτι. Δεν είναι άσχημος ο Πολάτης στο σημερινό μάτς. Τι έκανε εκεί πέρα ο Σανέ, ρε. Με αυτοθυσία βούτυξε εκεί πέρα, μπας και τέτοιο. Μπας και βγει κάτι παραπάνω στη συγκεκριμένη φάση. Την μπάλα έχει Real, την κυκλοφορεί. Μου φαίνεται πολύ πιθανό να βάλει και ένα πέμπτο γκολ, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως το βλέπω το μάτς. Ό,τι θέλει κάνει, Νάτσο βγαίνει από αριστερά. Άμα μας παίζει ο Νάτσο full back, Gabriel Barbosa και 5-1. Οκ, δεν μαζεύεται. Πρέπει να μαζευτεί όμως. Εντάξει, πρέπει να μαζευτεί γιατί εντάξει. Οκ, είπαμε. Να κερδίσει Real, να κερδίσει άνετα, αλλά όχι να ξεφτυλιστούμε και με 5 γκολ. Δεν είναι αυτή η εμφάνιση. Εσύ ρε Real, άραξε και λίγο. Και με το 3-1 κέρδιζες. Και με το 4-1 κέρδιζες. Δεν χρειάζεται να βάλεις και 5ο και 6ο για να πας τώρα. Πάει και για 6ο, παιδιά, η Real. Αμήλικτος ο Λουτζέσκου. Δεν τους έχει συγκρατήσει καθόλου τα λουριά εκεί πέρα. Γκάμπελ Μπαρμπόσα. Ωραία ο Σανέ. Φοβερή απέκρουση του Στεριάκη. Έρχεται ο Ρονάλντο 6-1. Και αυτό είναι αρκετά αρνητικό για τις ισοβαθμίες. Όχι ότι θα ισοβαθμίσουμε φυσικά με τη Real. Και νομίζω στην UEFA δεν μετράνε τα γκολ, μετράνε τα μεταξύ τους παιχνίδια πρώτα. Οπότε αν είμαστε αυτοί που πρέπει με τη Marseille, θα πάρουμε στην ισοβαθμία την πρόκριση στο Europa. Λοιπόν, κακή εμφάνιση για την ομάδα. Κάναμε το λάθος να ισοφαρίσουμε. Ότι το κάναμε το λάθος. Και μετά φάγαμε 5 γκολ στο κεφάλι. Εντάξει, τώρα ας μείνει στο 6, μη φάμε και 7. Δεν κοντράρεται, παιδιά, η Real δεν κοντράρεται. Δεν βρίσκω τρόπο. Σκέψου, η αλλαγή της είναι ο Ασένσιο, ο Χένριξ και ο Σάντρο. Και τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτή την ομάδα για αντίπαλο? Εντάξει, είπαμε, το να έχουμε τη Marseille για να παίξουμε μαζί της για το Europa παλεύεται. Το να έχουμε Tottenham και Real όμως στον όμιλο δεν παλεύεται. Και αν παλέψαμε λίγο την Tottenham, τη Real δεν την καταφέραμε. 6-1 τελικό σκορ. Κυριάρχησε η Real σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ένα μάτς το οποίο τα αφήνουμε πίσω. Συλλέγουμε εμπειρίες, ό,τι μπορούμε κι εμείς. Σε ένα μάτς το οποίο ίσως να μην ξαναπαίξουμε ποτέ τέτοιο, μέσα στον Bernabéu. 6-1. Κάναμε το λάθος να σοφαρίσουμε. Και η Real μας τιμώρησε. Αυτό ήτανε. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα μάτς, γιατί αυτό θα αφήσουμε πίσω καλύτερα. Να έγραψει ιστορία τώρα. Πάμε στα επόμενα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε πολύ συχνά στο manager. Τι παίχτηκε? Οι οπαδοί που ήρθαν στο Bernabéu για να δουν τον αγώνα μετά από αυτό το 6-1 θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Και πώς θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω? Θα τα δώσουν οι παίχτες. Οι ίδιοι παίχτες θα πληρώσουν 8 περίπου χιλιάρικα προς τους οπαδούς που πήγαν, ταξίδεψαν και πληρώσαν τα εισιτήρια. Ο Στεριάκης εκπροσώπησε τους παίχτες της ομάδας και είπε στο official site της ομάδας ότι τους απογοήτευσαν και θα τους πληρώσουν όλα τα λεφτά και του ταξιδιού τους, δηλαδή τα εισιτήρια για να πάνε στη Μαδρίτη και τα εισιτήρια του αγώνα, τα οποία ανέρχονται περίπου στα 8 χιλιάρικα. Αξιέπαινη κίνηση. Φαίνεται ότι η ομάδα είναι οικογένεια. Φαίνεται ότι οι παίχτες ξέρουν που παίζουν και ξέρουν τι έχει στερηθεί τόσα χρόνια εδώ πέρα ο φύλακλος του Ηρακλή και πόση χαρά παίρνει να βλέπει την ομάδα του στο Champions League, και θα δώσουν αυτά τα λεφτά. Εντάξει, δεν θα τους λείψουν, τους αμείβουμε πλουσιοπάροχα, θα μπορούσα να πω. Έκτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Πάμε στην Xanthi. Δεύτερη φορά μέσα σε τόσες λίγες ημέρες. Η Xanthi με τα κόκκινα, εμείς με τα γαλανόλευκα. Νίκος Πουλιμάς, πολύ νεαρός διαιτητής, 37 χρόνων μόλις. Ο Ζουνίδης προπονητής στην Xanthi, το έχουμε πει. 2.500 εισιτήρια έχουν πουληθεί μέχρι τώρα. Εμείς πώς θα κατέβουμε τώρα? Θα κατέβουμε με Μπάρκα κατά τα goal post, Rich James δεξιά, Σπορτέλη και Τζορντάνο θα είναι το δίδυμο μας στα center back. Μπροκ Χάμερ από αριστερά, Σιόπης με Μιλόγεβιτς και Τέρι Φρέντς. Εμπουλά δεξιά, αριστερά Γκόμες και στην κορυφή Πολάτ, εγγύηση ο Πολάτ μπροστά, Στεριάκη στον πάγκο, Τζανετόπουλος, Ζορζέν ή Μπέστε, Μπέστε θα πάρω στην αποστολή, Τελγκουντίτσε Βίβας, Φρανκ Εβίνα και Τάσος Δουβίκας. Αυτή θα είναι η αποστολή, με έλεγχο θα κατέβουμε. Πάμε φυσικά για την νίκη σε ένα μάτς με την Ξάνθη, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά και είναι πρώτη τελευταία την βαθμολογία με μόλις 3 βαθμούς. Το μάτς ξεκινάει, η Ξάνθη είναι σε σέντρα. Παίξαμε και τις προάλλες με την Ξάνθη για το κύπελο, πάλι εδώ την Ξάνθη Αρίνα. Ελπίζω να πάρουμε πιο εύκολα την νίκη σε αυτό το μάτς, παρά στο κύπελο που νικήσαμε με το ζόρι 1-0 στο 91 με γκολ του Δουβίκα. Μπροκ Χάμερ, Φρέντς έχει την μπάλα, Γκόμες, ωραία στον Πολάτ, εκείνος για τον Εμπουλά, μέσα στην περιοχή ο Εμπουλά, πέναλτι, το κερδίζει και θα το εκτελέσει ο Πολάτ. Το τελευταίο πέναλτι το έχασε ο Πολάτ. Να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί το μάνατζερ ώρες είναι πολύ σπαστικό. Τη δεξιά γωνία και το χάνει και αυτό. Γενικά το μάνατζερ συμπεριφέρεται πολύ περίεργα στα πέναλτι. Για παράδειγμα, άμα ένας παίχτης σκοράρει 2-3 πέναλτι συνεχόμενα, μετά θα χάσει άλλα 2-3 συνεχόμενα. Δεν ξέρω τη φάση. Ξέρω ο Πολάτ έχει τα πέναλτι 17, αν δεν κάνω λάθος. Και χάνει τα πέναλτι έτσι. Τέλος πάντων. Α, βάλουμε άλλο. Τι να κάνουμε. Φρέντς, Σιώπης, ξανά Φρέντς, Γκόμες. Για τον Πολάτ, τέτα τέτ, το πιάνει ο Ζιβκοβιτς. Έχουμε τις ευκαιρίες μέχρι τώρα να προηγηθούμε. Παίζουμε πολύ καλύτερα εννοείται. Κόρνερ δεν ήταν καλό. Εμπουλά. Μακριά η μπάλα. Μακριά και αρχίζει και με φοβίζει το παιχνίδι γιατί βλέπω περίεργα πράγματα. Χαμένο πέναλτι, χαμένη ευκαιρία τέτα τέτ. Ξέρεις, είναι από αυτά τα μάτς που κάνεις 50 φάσεις, δεν βάζεις το ένα γκολ και κάνουν οι άλλοι μία φάση και κερδίζουν. Είναι και νευρικός ο Πολάτ. Αυτό είναι το κακό με το μάνατζερ φέτος. Το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος στο φετινό μάνατζερ. Οι φάσεις με τα πέναλτι είναι κάκιστες. Και καταστρέφουν ακόμα και ένα παίχτη σε όλο το μάτς για ένα πέναλτι. Για παράδειγμα τώρα ο Πολάτ δύσκολα θα ξανασηκώσει κεφάλι. Πρέπει να προηγηθούμε αρκετά για να ανέβει το rating του. Ή να βάλει αυτός γκολ τώρα. Δύσκολα βέβαια κοράρουν άμεσα οι παίκτες. Για να δούμε τον Πολάτ, θα το αλλάξει αυτό. Όχι. Την μπάλα έφυγε πολύ ψηλά. Κακό σου τον Πολάτ. Και κοιτάξτε το rating του έχει πέσει στο 6. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Γιατί τώρα για να βάλει γκολ ο Πολάτ, είναι για να ανέβει η βαθμολογία του, πρέπει να κάνουμε παπάδες. Ουσιαστικά μου λέει το παιχνίδι, σήμερα θα παίξεις χωρίς αυτόν. Και θα πρέπει να βάλω άλλον παίχτη στη θέση του. Είναι και νευρικός, έχει κάνει και 8 σουτ. Δεν έχει βάλει γκολ με 8 σουτ. Εντάξει, φταίει και αυτός προφανώς. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση. Είναι στρες μερικοί ποδοσφαιριστές, δεν με ενδιαφέρει. Πολάτ θα βγει και θα μπει ο Δουβίκας, θα παίξει την κορυφή όπως στο παιχνίδι του κυπέλου. Βάζει και πάρει καμιά κεφαλιά και βάλουμε ένα γκολ έτσι στο 91 στα χασομέρια και πάρουμε και την νίκη. Γιατί να πετάμε έτσι από εδώ και από εκεί βαθμούς δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει και Ζιβκοβιτς θα δώσει συνέχεια με το ελεύθερο. Πολύ ωραία. Γκόμεζα από αριστερά. Θα περάσει, η δεύτερη κίτρινη είναι αυτή. Πάλι ο Τζόουνς. Τι φάση. Πάλι ο Τζόνς, ο συγκεκριμένος είχε αποβληθεί και στο κύπελο. Και αποβάλλεται και τώρα, με δεύτερη κίτρινη. Δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να ανέβουμε όμως. Πρέπει να ανέβουμε και πάμε flexible. Πάμε και αυτό, να γίνεται πιο εκφραστική. Το μάτς. Ας γίνεται και πιο δημιουργική. Γενικά γίνεται πιο πολλά πράγματα. Νευρικός ο Φρέντς. Μήπως πρέπει να βάλουμε ένα Βίβας. Να δούμε τη φάση πρώτα όμως. James. Κάνει λάθος. Κλέβει όμως ο Μιλόγεβιτς. Σέντρα σούτ είναι αυτή στα χέρια του Ζιβκοβιτς και θα βγάλω το Φρέντς για να βάλω το Βίβας. Δεν θα αργήσω άλλο. Χρειαζόμαστε φρέσκα. όχι τόσο πόδια, πιο πολύ φρέσκο μυαλό θα έλεγα στο κέντρο για να περάσουν οι μπαλιές που πρέπει ώστε οι επιθετικοί μας να βρεθούν στην περιοχή και να βάλουν τον γκολ. Γκόμες από αριστερά, δεν είναι καλή σέντρα, κόντραρε. Αλλά έχουμε και άλλη ευκαιρία. Μπροχάμερ, Γκόμες, Δουβίκας, τέτα-τέτ. Δουβίκας είναι killer. Πέρσι έβαλε 20 γκολ και το αποδεικνύει 0-1 στο 61. Τάσος Δουβίκας, χρυσή αλλαγή. Τον πιστεύω πάρα πολύ τον Τάσο. Εντάξει, προς το παρόν η εμφάνισή του και οι εμφανίσεις του πολλά δεν είναι τέτοιες ώστε να τον κάνουν βασικό. Μη γελιόμαστε. Εντάξει, okay, έχασε ένα πέναλτι, καταστράφηκε σε ένα μάτσο ο Πολάτ, δεν θα τον καταστρέψουμε και σαν ποδοσφαιριστή. Δεν είμαι έτσι κι αλλιώς τέτοιος προπονητής, γενικά σε όλα μου τα χρόνια στο manager. Δεν τιμωρώ παίχτες. Πρέπει να δίνω γενικά πίστοση χρόνου ώστε να βγάλω όλη τη χρονιά και μετά να κρίνω για το αν αξίζει κάποιος παίκτης να είναι στην ομάδα ή όχι. Έτσι κι αλλιώς, αν δεν ήταν ο Πολάτ, δεν θα ήμασταν και στους ομίλους του Champions League. Μιας και με τα δικά του γκολ μπήκαμε. Λοιπόν, αλλά ο Δουβίκας δίνει πολύ καλές λύσεις, ποιοτικές λύσεις και γκολ όποτε μπαίνει. Τώρα η Xanthi κυκλοφορεί την μπάλα και τους αφήνουμε να κυκλοφορούν την μπάλα, αλλά κλέβουμε με τον James. Εμπουλά από δεξιά, Εμπουλά δεν έχει ξεκινήσει καλά, είχε και έναν τραυματισμό. Ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορο, ταχύτατος, βγάζει τη σέντρα, Δουβίκας δοκάρει. Το ψηλό παιχνίδι ο Δουβίκας είναι εξαιρετικός, παιδιά. Και στο 75 θα κάνω και την τελευταία μου αλλαγή. Μπροχάμερ έξω, μέσα ο Νίκλας Μπέστε. Για να κλείσουμε έτσι τις αλλαγές, ήταν κουρασμένος ο Μπροχάμερ. Έρχονται σημαντικά παιχνίδια, χρειαζόμαστε ξεκούραση στους παίχτες μας. Και ο Δουβίκας εδώ πολύ δυνατά πάνε οι παίχτες της Xanthis την μπάλα. Δεν ξέρω τι φάση, ίσως και γι' αυτό να έχουν πάρει σε δύο μάτς δύο κόκκινες. Ζίβκοβιτς θα δώσει συνέχεια πολύ δυνατά και πολύ βαθιά. Αλλά θα βγει ο Μπάρκας και θα μαζέψει εύκολα. Ο Μπάρκας, ο οποίος στα μάτς που έχει αγωνιστεί, με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει κάνει κακές εμφανίσεις. Ο ανταγωνισμός τον έχει βοηθήσει φέτος. Γιατί πέρσι θεωρούταν ψιλοβασικός με τον Τούνι. Ο Γκόμες περνάει όλη την Xanthi βασικά χωρίς να μπει κάποιος να τον κόψει καν. Αλλά το σούτ είναι κακό και φεύγει μακριά. Εντάξει, είναι και κάποιοι παίχτες ακόμα που έχουν κουραστεί όπως ο Milošević, αλλά δεν έχουμε άλλες αλλαγές. Βίβας θα γεμίσει. Εμπουλάει κεφαλιά από εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται να απειλήσει με τερματοφύλακα στο τέρμα. Αν ήταν μια διαιστία, ναι, αλλά με τερματοφύλακα στο τέρμα, τόσο μακρινή κεφαλιά, πολύ δύσκολα να μπει. Ειδικά στο μάνατζερ. Milošević. Έχουμε γενικά την μπάλα, κυκλοφορούμε την μπάλα, προσπαθούμε, φοβερό γκολ. David Vivas. Ο Βενεζουελάνος κάνει το 0-2. Απίστευτο σουτ. Πραγματικά απίστευτο σουτ. Ίσως από τα πιο δυνατά σουτ που έχω δει στο μάνατζερ. Όχι φέτος. Από πάντα. Από πάντα. Φοβερό σουτ στο 81. 0-2. Κλειδώνουμε το μάτς. Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε, νομίζω, στο συγκεκριμένο μάτς. Η Xanthi ήταν αδύναμη. Έγινε ακόμα πιο αδύναμη με την αποβολή. Το 50. Και εμείς με δύο γκολ. Του Τάσου Δουβίκα που έλυσε το γοριοδεσμό και του Βίβας, ο οποίος έβαλε μια γκολάρα, σίγουρα θα ψηφιστεί νομίζω γκολ της αγωνιστικής. Περνάμε από την Xanthi και συνεχίζουμε τον νικηφόρο σερί μας. Πέμπτη σερί νίκη, βρισκόμαστε στους 15 βαθμούς. Μετά από την ήττα στην πρεμιέρα. Και όντως βρισκόμαστε στους 15 βαθμούς με 6 αγώνες. Στην πρώτη θέση στο βαθμό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει και παιχνίδι λιγότερο. Συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά για το πρωτάθλημα. Και το επόμενο μάτς πρωταθλήματος είναι. Συνεχίζει το παιχνίδι. Στο 8 έχουμε φτάσει. Αθανασιάδης θα δώσει, θα γεμίσει. Για ποιον? Για τον Τζανετόπουλο που ελέγχει άνετα. Φρέντς. Δίνει στον Μπράιαν. Από αριστερά ο Μπράιαν. Μας έχει βοηθήσει αρκετά ο Μπράιαν στην αρχή του πρωταθλήματος. Ευίνα δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Αλλά γυρνάει πίσω στο James, εκείνος για τον Εμπουλά. Την έχει την κάθετη. Evina, Brian, ευκαιρία πέναλτι. Πέναλτι και θα το εκτελέσει ο Frank Evina. Αυτός ήταν έτσι κι αλλιώς να το εκτελέσει. Του δίνω και την εντολή. Να δούμε αν το manager θα αποφασίσει να βάλουμε κανένα πέναλτι, γιατί έχουμε χάσει τόσα συνεχόμενα. Frank Evina σκοράρει 2-0 στο 11 και το παιχνίδι έχει Φαίνεται θα είναι εύκολο και το απόγευμα θα είναι εύκολο γενικότερα σήμερα απέναντι στο Λεβαδιακό, ακόμα και με τις αλλαγές μας. 2-0 προηγούμαστε. Κάνουμε στο 15 σιγά σιγά. Κυλάει το μάτς, Μπέστε, έχει την μπάλα ο Μπέστε στο πλάγιο, Μιλόγεβιτς, έγινε το λάθος. Ο Ρις Τζέιμς όμως ελέγχει και γεμίζει για τον Εμπουλά. Κανά σιώπης τώρα, κανά Εμπουλά. Η πάσα δεν ήταν καλή. Ταθάκης, Αλνταΐρ. Ήταν Assassin's Creed είναι αυτό. Λοιπόν, διώχνουν εδώ οι δικοί μας. Μπράιαν, Μπέστε. Ωραία, κυκλοφορούμε πολύ εύκολα την μπάλα. Δεν μας πιέζει καθόλου ο Λεβαδιακός. Όποτε θέλουμε βγαίνουμε μπροστά. Εμπουλά, μια περίεργη σέντρα εκεί πέρα. Frank Evina, μέσα στην περιοχή ελέγχει. Δίνει στο French που έρχεται σαν κρυφός φορ και κάνει το 3-0 στο 18. Πάρα πολύ εύκολο το απόγευμα σήμερα. Είναι γεγονός. 3-0. Εντάξει, ο Λεβαδιακός δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτά τα μάτια τα κερδίζουμε εύκολα. Αν δυσκολευόμαστε και με τέτοιου είδους ομάδες, θα είχαμε θέμα. Δεν θα διεκδικούσαμε πρωτάθλημα το σίγουρο αυτό. Οπότε στο 20 έχουμε φτάσει 3-0 χαλαρά, χωρίς να ιδρώσουμε και πολύ. Πριν το 20 λεπτό, 3 γκολάκια. Ωραία, τώρα λογικά οι παίχτες μας θα κατεβάσουν λίγο ταχύτητα. Στο 30 φτάνουμε σιγά σιγά και καθώς οδεύουμε προς το ημίχρονο νομίζω δεν θα δούμε και κάτι άλλο. Χτύπησε ο Μπράιαν. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Θα τον αφήσω μέσα στην δεκάδα, μιας και τον Γκόμες που έχω στον πάγκο τον θέλω για το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, το 47. Το 47 είμαι ευχαριστημένος εννοείται, αλλά γιατί όχι να συνεχίσουμε έτσι. Να βάλουμε και κανένα ακόμα γκολ, ρε παιδιά. Ξεμουδιάσει και ο Evina λίγο. Να βρούνε και άλλοι παίχτες σκορ. Να σκοράρουν και άλλοι παίχτες. Να βρούνε γκολ. Όπα, ο Brian χτύπησε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, τώρα όμως θα τον βγάλω και θα βάλω το Frank Evina αριστερά και Τάσο Δουβίκα κορυφή. Ο Frank Evina τον έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές εκεί πέρα σαν αριστερό extreme. Δεν είναι κακός. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να το βάλω σαν winger, θέλω να το βάλω σαν inside forward και μάλιστα με νοοτροπία attack. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Evina εκεί πέρα. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, είναι και βοηθάει και αυτό το match να κάνουμε κάποια τεστ. Όπα, χτύπησε ο French. Τέρι French και θα βγει με αλλαγή. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή. Λοιπόν, ο Vivas θα μπει στη θέση του. Θα παίξει box to box. Λοιπόν, γίνεται πιο δημιουργική. Βλέπω εδώ εφησυχασμό από τους παίχτες, αδιαφορία μερικοί. Εντάξει, 3-0 είναι, θα μου πεις. Δεν πάω να τους ζητήσω πολλά. Δουβίκας έχει έρθει στα αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα η οποία δεν είναι καλή και θα μαζέψει πολύ εύκολα ο Θανασιάδης. Θα δώσει συνέχεια, αλλά κάτι μου λέει ότι η φάση θα είναι δικιά μας και τελικά θα δείξει φάση για μας. Αλνταΐρ πετάει τον Γεωργιάδη που φεύγει στην πλάτη της άμυνας και μαζεύει ο Μπάρκας εύκολα. Δεν ήταν για μας τελικά η φάση, ήταν για το Λεβαδιακό. Δεν το περίμενα. Πρώτη φάση του Λεβαδιακού στο μάτς, ίσως. Νομίζω ναι. Τρία σούτ έχουμε κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, και μια τελευταία αλλαγή που θα κάνω θα είναι να βγει ο Milošević για να μπει ο Ντρούπελ στη θέση του. Advanced Playmaker θα παίξει ο Ντρούπελ. Ο Γερμανός. Ο Έρβικ Ντρούπελ. Τάμο Έρβικ Ντρούπελ. Φοβερό όνομα. Μπαγινέτας θα δώσει συνέχεια από το corner. Ζανετόπουλος, δεν διώχνουμε και δοκάρει για το Λεβαδιακό, ο οποίος τώρα στο τέλος με εμάς να έχουμε ψιλοαράξει, βρήκε την ευκαιρία, βγήκε μπροστά, έχει κάνει και κάποιες φάσεις. Εμπουλά παραλίγο εδώ πέρα να δώσει μια κάθετη του εκατομμυρίου που λένε και να βγει τέταρτο Εμπουλά, νομίζω. Ο Δουβίκας πρέπει να ήταν κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Δεν είδα καλά. Εντάξει. Το παιχνίδι έχει κρυφθεί από το 20 και απλά βλέπουμε όλο το match χωρίς λόγο τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν έκαναν και τίποτα οι δικοί μας. Φτάσαμε και στο 90, 4 λεπτά καθυστερήσεις. Δεν ξέρω που τα βρήκαμε. Εντάξει, είχαμε ένα τραυματισμό βέβαια. Μάλλον από εκεί. Λοιπόν, μια τελευταία φάση για το Λεβαδιακό. Αν και νομίζω ότι απλά θα διώξουμε και θα σφυρίξει τη λήξη. Δουβίκας φεύγει στην αντεπίθεση. Εμπουλά, δεν το λύγει ακόμα διαιτητής. Εμπουλά από δεξιά. Είναι ο Δουβίκας στην περιοχή. Θα βγάλει τη σέντρα. Δουβίκας στην κεφαλιά. Η μπάλα περνάει out και νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Όντως, το παιχνίδι τελειώνει. Frank Evina με πέναλτι και μια εξαιρετική εμφάνιση, αλλά και τα γκολ του Brian από το 4 και του Terry French το 18 διαμόρφωσε αυτό το 3-0. Εύκολη νίκη, εύκολο match. Συνεχίζουμε μαζεύοντας 18 βαθμούς ήδη σε 7 αγώνες. Έχουμε 6 νίκες και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, βέβαια με παιχνίδι περισσότερο. Αυτό ήταν, παιδες, το επεισόδιο για σήμερα. Τι είδαμε? Είδαμε την μεγάλη αυτή ήττα από τη Real Madrid, της δίκαιη ωστόσο, 6-1 μέσα στο Περναμπέου, με Μπαρμπόσα, Σεμπάγιος, Ρονάλντο να σκοράρουν τα γκολ και να είχαμε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Άλσμαν σε 1-1. Νίκη 2-0 με την Ξάνθη στο δεύτερο ημίχρονο και τα 2 γκολ. Δυσκολευτήκαμε, αλλά μόλις μείναν με 10 παίχτες ουσιαστικά άνοιξαν οι χώροι και μπορέσαμε να πάρουμε αυτή τη νίκη σχετικά εύκολα. Και 3-0 με τον Λεβαδιακό πάρα πολύ εύκολα. Πριν το πρώτο 20 λεπτό ήμασταν ήδη στο 3-0. Νομίζω η πιο εύκολη νίκη φετινή μας. Αυτά τα ματσάκια για σήμερα. Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση εδώ πέρα της Super League, βέβαια με ένα παιχνίδι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Το Champions League δυστυχώς είμαστε τελευταίοι, χωρίς νίκη, αλλά και η Marseille έγινε χωρίς νίκη και τώρα έχουμε 2 μάτς με τη Marseille μέσα και έξω. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια πώς σας φάνηκε η εμφάνιση μέσα στη Μαδρίτη. Εντάξει, δεν ήταν καλή. Και αν θεωρείτε ότι έκανα κάτι λάθος και προήλθε αυτό το σκορ, νομίζω ωστόσο ότι δεν έκανα κάτι λάθος. Και ήταν αρκετά δύσκολο μάτς αυτό το συγκεκριμένο με τέτοιο ρόστερ που είχε η Real. Και γενικά θέλω να μου γράψετε έτσι τις απόψεις σας και τις σκέψεις σας γενικά για το πώς πάει η χρονιά. Αφήστε και ένα like στο βίντεο γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε και ένα subscribe όσοι είστε καινούργοι και δεν έχετε κάνει subscribe, για να ενημερώνεστε πότε βγαίνουν τα καινούργια επεισόδια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε επεισόδιο Football Manager. Και μέχρι την επόμενη φορά, εγώ σας χαιρετάω. Θα τα πούμε. Γεια σας.